μηχανισμός, όσο και αν εμφανίζεται παντοδύναμος και αιώνιος, δεν μπορεί να αναμετρηθεί με την υπεροχή, τη γιγαντιαία δύναμη του οργανωμένου και ταξικά προσανατολισμένου εργατικού λαϊκού κινήματος. Κάθε μορφή δικτατορίας του κεφαλαίου είναι ιστορικά ξεπερασμένη, όπως είναι ξεπερασμένο το σύνταγμα. Τα πράξη κόντρα στην ομιμότητα της αστικής εξουσίας με τη συγκεκριμένη πολιτική μορφή της, τη δικτατορία και τον νόμο της. Ήταν πράξη ανυπαρκοής και απειθαρχίας στο καθεστώς της. Η Χούντα, η αδυναμία του λαϊκού κινήματος να διτάξει τότε άμεση αντίσταση και να εμποδίσει καθίδρυση της δικτατορίας, αποδεικνύει πως μονάχα ένα γερά οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα που αντιπαλεύει την εξουσία των μονοπωλίων μπορεί να βάλει φραγμό, να ανατρέψει τα σχέδια σε βάρος του λαού. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει το εργατικό κίνημα να ανασυνταχθεί και να αντεπιτεθεί, όπως αποδείχθηκε και την περίοδο της αντιδικτατορικής πάλης, είναι η ενδυνάμωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και πάλι. Η ίδρυση της Κομμουνιστικής Νεολαίας με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕΣ ήταν καθοριστική στην εξέλιξη της αντιδικτατορικής πάλης. Σκόρπισε ενθουσιασμό στους αγωνιστές όλη την Ελλάδα. Για να φτάσουμε στην κορύφωση της αντιδικτατορικής πάλης, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου είχαν προηγηθεί πολύ μικροί και μεγάλοι αγώνες. Πολλές θυσίες από τους κομμουνιστές. Η ασύγαστη λαϊκή πάλη που πήρε πολλές μορφές από την διακίνηση του παράνομου τύπου και προκηρύξεων ως απεργίες, αλλά και η σκληρή ιδεολογική διαπάλη για τον προσανατολισμό του κινήματος ήταν η μαγιά και το έδαφος που προετοίμασε και γέννησε το Πολυτεχνείο. Στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου,